Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η σημερινή μας συναυλία είναι συνέχεια μια σειράς πρωτοβουλειών της ΚΝΕ για να δείξουμε την αμέριστη αλληλεγγύη μας στον αγώνα του Παλαιστινιακού λαού για ελευθερία και δίκαιο. Θέλουμε να ευχαριστήσουμε θερμά όλους τους καλλιτέχνες που συμμετέχουν εθελοντικά και σήμερα θα ενώσουν τις φωνές τους ενάντια στη σφαγή. Θα τραγουδήσουν για όλα τα παιδιά που τους στερήθηκε η χαρά και το τραγούδι βία και απότομα. Γιατί στην Παλαιστίνη δεν ακούγεται πια κανένα τραγούδι. Οι παιδικές φωνές χαράς κόπηκαν με τρόπο βάναυσο και τη θέση τους έχουν πάρει οι κραυγές απόγνωσης, θρήνου και οργής. Σε αυτά τα παιδιά που γνωρίζουν το αποκριστικό πρόσωπο του πολέμου, που επιβιώνουν στη Γάζα, στο πιο επικίνδυνο μέρος στον κόσμο για ένα παιδί, σύμφωνα με τη UNICEF, σε αυτά που είδαν το σπίτι τους να γίνεται ένα σωρός από ερείπια, σε άλλα που είδαν τους γονείς τους να πεθαίνουν, σε εκείνα που δολοφονήθηκαν από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς, με τις πλάτες των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι αφιερωμένη η συναυλία μας και όλα τα απόψινά μας τραγούδια. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, υπάρχουν στιγμές που δεν βρίσκεις λέξεις για να περιγράψεις τη φρίκη όπως αυτή που ζει ο Παλαιστινιακός λαός από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ, που σφυροκοπά ακόμα και τώρα τη στιγμή αυτή τη λωρίδα της Γάζας. Θα βρούμε όμως τις λέξεις, όπως και ο ήρωας λαός βρίσκει τη δύναμη να παλέψει ενάντια σε μια πανίσχυρη πολεμική μηχανή του Ισραήλ με όπλο το δίκιο του. Θα βρούμε τα τραγούδια και τη φωνή, γιατί έχουμε χρέος να μη σιωπήσουμε. Κανείς δεν μπορεί να σιωπά μπροστά στα καθημερινά εγκλήματα του Ισραηλινού στρατού που δολοφονεί συστηματικά τους Παλαιστίνιους με τις βόμβες, τις σφαίρες, τον αποκλεισμό σε τροφή, ρεύμα, νερό και φάρμακα, τους στραγγαλίζει με τους παράνομους επικισμούς, τους κλέβει το βιός, τα σπίτια και το μέλλον, σχεδιάζει το βίαιο εκτοπισμό τους από τη Γάζα και τον ενταφιασμό της λύσης των δύο κρατών. Κανείς δεν μπορεί να σιωπά όσο διατηρείται η βάρβαρη Ισραηλινή κατοχή που πληρώνει και ο λαός του Ισραήλ. Είμαστε στο πλευρό και του Ισραηλινού λαού που παλεύει και αυτός ενάντια στην αντιδραστική πολιτική της δικιάς του κυβέρνησης, ενάντια στην κατοχή για τη δημιουργία ενός ανεξάρτητου Παλαιστινιακού κράτους δίπλα στο Ισραήλ. Γιατί τελικά κανένας λαός δεν μπορεί να είναι πραγματικά ελεύθερος εάν καταπιέζει ή συνενεί στην καταπίεση ενός άλλου λαού. Με αυτόν τον αγώνα του δίνει και την καλύτερη απάντηση στην αισχρή συκοφαντία ότι είναι αντισημίτες δήθεν όσοι συμπαραστέκονται στον Παλαιστινιακό λαό. Κανείς δεν μπορεί να σιωπά επίσης όταν, ακόμα και τις μέρες που υποτίθεται είχε συμφωνηθεί εκεχηρία και κατάπαυση του πυρός, το Ισραήλ δεν έπαψε το δολοφονικό του μένος με ελεύθερους σκοπευτές να εκτελούν εμψυχρό 15χρονα παιδιά στη Δυτική Όχθη. Χιλιάδες τέτοια παιδιά κρατούνται σε άθλιες συνθήκες στις Ισραηλινές φυλακές, χωρίς να τους έχει απαγγελθεί καμία κατηγορία. Βασανίζονται απάνθρωπα γιατί πέταξαν μια πέτρα σε ένα στρατιωτικό τάγκ αντιστεκόμενοι στη βία του κατακτητή. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, η αλήθεια είναι πως κανένας μας δεν σιώπησε όλες αυτές τις μέρες. Σε όλο τον κόσμο, οι λαοί δείχνουν με συγκλονιστικό τρόπο την αλληλεγγύη τους. Φωνάζουν μαζί μας λευτεριά στην Παλαιστίνη. Μπλοκάρουν την αποστολή πολεμικού υλικού στο Ισραήλ. Αψηφούν την καταστολή, τις απαγορεύσεις και τις διώξεις, τη λογοκρισία, τη βρώμικη προπαγάνδα του πολέμου. Έτσι και εδώ στη χώρα μας, σηκώνουμε ψηλά τη σημαία της Παλαιστίνης.
παίρνουμε θέση στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Και ας λυσάνε οι κυβερνήσεις, τα μέσα μαζικής εξαπάτησης, τα τρόλ του διαδικτύου. Σφίγγουμε το χέρι σε κάθε νέο και νέα που δίνει παντού τη μάχη για να διαδώσει την αλήθεια, να δυναμώσει την αλληλεγγύη που είναι το όπλο των λαών ενάντια στην εκμετάλλευση και κάθε μορφής καταπίεση. Και η καλύτερη αλληλεγγύη είναι η πάλι ενάντια στην εμπλοκή της δικής μας χώρας σε ακόμα μία σφαγή που έχει την υπογραφή των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και των Ευρωπαίων υπεριαλιστών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελληνική κυβέρνηση στηρίζει με όλους τους τρόπους το δολοφονικό χέρι του Ισραηλινού κράτους μαζί με τα υπόλοιπα κόμματα του νατοϊκού τόξου και με κίνδυνο μιας γενικότερης ανάφλεξης. Όλοι μαζί συμφώνησαν με την επέκταση των δολοφονικών νατοϊκών βάσεων στη χώρα μας, μετατρέποντάς τις σε ορμητήριο πολέμων και πιθανό στόχο αντιπίνων. Τώρα, η κυβέρνηση παραχωρεί νέες στρατιωτικές υποδομές, στέλνει πολεμικά πλοία και οπλικά συστήματα στην περιοχή, συνεχίζει την οικονομική πολιτική στρατιωτική συνεργασία με το κράτος τρομοκράτη. Είναι μνημείο ντροπής η αποχή από την ψηφοφορία του ΟΗΕ για την κατάπαυση του πυρός. Είναι ανιστόρητη και επικίνδυνη η θέση, το δήθεν δικαίωμα στην αυτοάμυνα που έχει ο κατακτητής, πόσο μάλλον για τη χώρα μας που έχει ζήσει τη φασιστική κατοχή και έχει ανοιχτές πληγές από την τουρκική κατοχή στην Κύπρο. Εκεί που οι λαοί μετράνε τους νεκρούς τους, κάποιοι άλλοι μετράνε κέρδη και επιχειρηματικές ευκαιρίες. Όπως δήλωσε γνωστός Έλληνας εφοπλιστής, φυσικά οι πόλεμοι είναι κάτι εξαιρετικά σκληρό, ειδικά όταν βλέπεις παιδιά να χάνουν τη ζωή τους. Αλλά όσον αφορά την ναυτιλία, όλη αυτή η αβεβαιότητα δημιουργεί καινούριους εμπορικούς δρόμους και φυσικά χρειάζονται πλοία. Εμπορικοί λοιπόν δρόμοι, χαραγμένοι με το αίμα των λαών, αυτό είναι το όραμα των καπιταλιστών. Αυτό επιδιώκουν με τη συμμετοχή της χώρας σε επεμβάσεις, αλλά και σε επικίνδυνες συμφωνίες συνεκμετάλλευσης, όπως αυτές που ψήνονται στα ελληνοτουρκικά με διαιτητή το ΝΑΤΟ. Ιδιαίτερα επικίνδυνες είναι οι συμφωνίες καταστολής, εγκλωβισμού και επαναπροωθήσεων χιλιάδων προσφύγων και μεταναστών που τρέχουν μακριά από την κόλαση των πολέμων. Και από αυτό το βήμα το φωνάζουμε προς κάθε κατεύθυνση. Καμία εμπλοκή, καμία διευκόλυνση της χώρας μας στο σφαγιασμό του λαού της Παλαιστίνης. Ούτε γη, ούτε νερό στους φωνιάδες των λαών. Φωνάζουμε μαζί με τους μαθητές, δώστε λεφτά για την παιδεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία. Γιατί την ίδια ώρα που βρέχει 7 εκατομμύρια κάθε χρόνο για το ΝΑΤΟ, οι νέοι και οι νέες ερχόμαστε αντιμέτωποι με τις τραγικές ελλείψεις στην παιδεία, τις απαρχαιωμένες υποδομές, τα επικίνδυνα κτίρια, με τον κρατικό προϋπολογισμό που κάθε χρόνο κόβει από τις δικές μας ανάγκες για να προσθέτει επιδοτήσεις σε βιομήχανους, εφοπλιστές και τραπεζίτες. Αυτούς στηρίζει και το νέο φορολογικό νομοσχέδιο που στραγγαλίζει τους μικρούς και φοροαπαλλάσσει τους μεγάλους. Αυτοί πλουτίζουν και από την ακτίναξη της ακρίβειας που πληρώνουμε στα τρόφιμα, στα νίκια, στους λογαριασμούς της ενέργειας, την ίδια ώρα που οι εισηγμένες στο χρηματιστήριο εταιρείες σπάνε κάθε ρεκόρ κερδοφορίας. Απέναντι σε όλα αυτά, συνεχίζουμε να παλεύουμε στην πρώτη γραμμή για το δικαίωμα στη δουλειά, για ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς, ενάντια στην ακρίβεια, ενάντια στους πληστηριασμούς, για την προστασία της υγείας και της ζωής του λαού, για αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν παιδεία, ενάντια στο νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια,
για κάθε πρόβλημα και ανάγκη της νεολαίας. Για όλα αυτά, θέλουμε τους νέους και τις νέες πρωταγωνιστές στη ζωή και όχι παθητικούς θεατές σε άνοστα βίντεο του TikTok, όπου παρελάβουν ένας πρωθυπουργός με bucket hat, υποσχόμενος Youth Pass, και ένας εφοπλιστής πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ, υποσχόμενος να μας φέρει το American Dream στην Ελλάδα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, φίλες και φίλοι, συνεχίζουμε να παλεύουμε με πείσμα και αποφασιστικότητα για να σταματήσει εδώ και τώρα η βάρβαρη Ισραηλινή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας, να τερματιστεί η πολύχρονη κατοχή του Ισραηλινού κράτους στα Παλαιστινιακά εδάφη, να αναγνωριστεί ανεξάρτητο Παλαιστινιακό κράτος στα σύνορα του 1967 με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ. Αγωνιζόμαστε για να επιστρέψουν όλοι οι Παλαιστίνοι πρόσφυγες στις εστίες τους, να απελευθερωθούν άμεσα όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι από τις Ισραηλινές φυλακές. Τιμάμε καθένα από τα χιλιάδες αθώα θύματα με την υπόσχεση να μην ξεχάσουμε κάθε τρομαγμένο παιδικό βλέμμα στη θέα του πολέμου που μας έκανε να ανατριχιάσουμε. Για κάθε εικόνα που μας συγκλώνησε, φουντώνουμε την αλληλεγγύη στους λαούς που δοκιμάζονται και παλεύουν να νικήσουν υπό αντίξωες και άνισες συνθήκες. Τραγουδάμε και πολεμάμε για τη ζωή, όπως λένε οι στίχοι των υπεραστικών στο τραγούδι τους που κόπηκε από μια σχολική γιορτή, επειδή παραδειγματίζει και ενοχλεί. Άδεια τα χέρια μου, αίμα ποτίσανε, σφιχτές γροθιές που το φόβο λυγίσανε, πέτρα κι ατσάλι το σώμα μου χτίζανε, μια ζωή πολεμώ, αλληλεγγύη στο δοκιμαζόμενο και αγωνιζόμενο λαό της Παλαιστίνης, νίκη στον αγώνα του για λευτεριά.